Για μέγα ζήτημα πολιτικής και ηθικής τάξης έκανε λόγο η παράταξη Νέα Εποχή, Νέα Δράμα και ο υποψήφιος δήμαρχος Γρηγόρης Παπαϊμανουήλ τόνισε ανάμεσα στα άλλα πως έπρεπε σίγουρα να παυθεί και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου ο κ. Θόδωρος Μπέσας μετά τη χθεσινή απόφαση που είναι καταδικαστικού χαρακτήρα του μονομελούς πλημμυλιοδικείου Δράμας για την οποία καταδικάστηκε σε 3 χρόνια για απάτη και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Όπως τόνισε ανάμεσα στα άλλα ο κ. Παπαϊμανουήλ, άμεσα θέση στο ζήτημα αυτό θα πρέπει να λάβει και ο Δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Κυριάκος Χαρακίδης, τον οποίο κάλεσε να τοποθετηθεί επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Όταν τον Ιούνιο του 2011 ξεκινήσαμε τον έντιμο και καθαρό αγώνα μας για μια καλύτερη κοινωνία Δραμηνών, είπαμε ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013, χθες δηλαδή, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου Δράμας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, Θόδωρος Μπέσας, καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση για τα ποινικά αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας από δόλο κατ' εξακολούθηση. Αυτή τη στιγμή είναι βαρύ το κλίμα στην πόλη μας. Είναι θλιβερό για το Δήμο της Δράμας και για το Δημοτικό Συμβούλιο το γεγονός αυτό. Από συστάσεως του Δήμου της Δράμας είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο θλιβερό περιστατικό καταδίκης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τα αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον Θόδωρο Μπέσα. Η θέση όμως που κατέχει αυτή τη στιγμή είναι κορυφαίος αυτοδιοικητικός θεσμός. Είναι μια θέση που τίμησαν σπουδαίες προσωπικότητες της Δράμας κατά το παρελθόν. Δεν μπαίνουμε σε νομικές λεπτομέρειες της υπόθεσης. Υπάρχει όμως μείζον ηθικό θέμα. Με σεβασμό λοιπόν προς το δραμηνό λαό και με αισθήματα ευθύνης απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων, σκόπευα σε αυτήν εδώ τη συνέντευξη να ζητήσω την παρέτηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα γεγονότα όμως μας πρόλαβαν. Βέβαια, μας πρόλαβαν γιατί το δελτίο τύπου που εξεδόθη λίγο νωρίτερα από την παράταξή μας, μάλλον ευαισθητοποίησε έστω και μια μέρα αργότερα τον κύριο Μπέσα, ο οποίος κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και έδωσε συνέντευξη τύπου και δήλωσε την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι όμως και από του Δημοτικού Συμβούλου. Εμείς ζητάμε λοιπόν να παρετηθεί και από Δημοτικός Σύμβουλος. Στην υπόθεση αυτή όμως έχουμε και μείζον πολιτικό θέμα. Στην εποχή της πολυδιάστατης κρίσης που βιώνουμε, στην εποχή όπου επιχειρηματίες, έμποροι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ακόμα και άνεργοι μπορούν να βρεθούν στη φυλακή για μικρές ακάλυπτες επιταγές ή για ασήμαντες οφειλές προς το δημόσιο, είναι αδιανόητο οι αιρετοί, οι άρχοντες του τόπου να προκαλούν το κοινό αίσθημα παραμένοντας γαντζωμένοι στις θέσεις τους ενώ έχουν καταδικαστεί για απάτη και πλαστογραφία. Προσέξτε, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή παράβαση. Δεν μιλάμε για ένα παράνομο παρκάρισμα. Και αν θέλετε, δεν μιλάμε για την κλοπή ενός πορτοφολιού που είναι αδικήματα για τα οποία ο κατηγορούμενος έχει ευθύνη μόνο για τον εαυτό του. Μιλάμε για απάτη και πλαστογραφία από δόλο και κατ' εξακολούθηση. Και μάλιστα από δημόσιο πρόσωπο. Τον εκλεκτό και στενό συνεργάτη του σημερινού Δημάρχου Δράμας. Τον προτινόμενο μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία πρόεδρο μέχρι πρότινος του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας. Εγώ θέλω να θέσω, πριν τεθούν και κάποια ερωτήματα ή εξηγηθούν κάποια πράγματα στο νομικό κομμάτι από το νομικό τμήμα της παράταξής μας που εκπροσωπούν σήμερα εδώ ο δικηγόρος ο Χάρης Γαλιαλίδης και η δικηγόρος η Γεωργία Εστάπα, θέλω να πω ότι εδώ και αρκετό καιρό λέμε ότι ο Δήμος της Δράμας βρίσκεται σε κακά χέρια. Δυστυχώς αρχίσαμε να επιβεβαιωνόμαστε και η υπόθεση Μπέσα είναι μόνο η αρχή. Εμείς από σήμερα ούτως ή άλλως, από χθες μάλλον, δεν αναγνωρίζουμε ως πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και ως Δημοτικό Σύμβουλο τον καταδικασμένο σε 3 χρόνια φυλάκιση για τα ποινικά αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας από δόλο και κατ' εξακολούθηση, τον στενό συνεργάτη του σημερινού Δημάρχου Δράμας. Καλό όμως τον κύριο Χαρακίδη που και σήμερα κρύφτηκε να λογοδοτήσει για τις επιλογές του στο δραμηνό λαό
και να απαντήσει στο εξής μοναδικό ερώτημα. Όταν το Γενάρη του 2013, λίγους μήνες πριν δηλαδή, πρότεινε για δεύτερη συνεχόμενη θητεία τον Θόδωρο Μπέσα για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, γνώριζε τις παράνομες πράξεις του, ναι ή όχι? Τις γνώριζε ή εξαπατήθηκε και εκείνος, όπως και οι δύο συμπολίτες μας Δραμηνοί? Και αν γνώριζε, γιατί το αποσιώπησε και τον ξαναπρότεινε για αυτήν την τόσο σημαντική θέση? Εγώ τέλος θέλω να καλέσω και τους συναδέλφους μου δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Πόλη και Ζωή να περισσώσουν το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά να καλέσω και τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις να τοποθετηθούν δημόσια για το θέμα. Ο νόμος του Καλλικράτη, ο νόμος 3852 του 2010 στο άρθρο 236, προβλέπει τις εξής συνέπειες για όποιον αιρετό έχει μία ποινική καταδίκη, ανάλογη βέβαια με αυτή που υπέστη ο κύριος Μπέσας. Εάν εκδοθεί, αναφέρει ο νόμος, καταδικαστική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου σε πρώτο βαθμό για τα πλημελήματα μεταξύ άλλων της πλαστογραφίας και της απάτης, ο ελεγκτής νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικαστέντα σε κατάσταση αργίας, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και έρεται αυτοδικαίωση η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Είναι αυτονόητο ότι αν η τελική απόφαση του δικαστηρίου είναι καταδικαστική, επέρχονται ακόμα δυσμενέστερες διοικητικές συνέπειες. Την ίδια στιγμή το Συμβούλιο της Επικρατείας σε σχετική νομολογία του αναφέρει ότι η θέση σε αργία δημοτικού άρχοντα έχει θεσπιστεί από τον νόμο προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλλει όπως οι δημοτικοί άρχοντες που παραπέμπονται για ορισμένα αδικήματα απομακρύνονται προσωρινώς από την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο των ενεργειών του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και η ανεμπόδιστη απονομή της δικαιοσύνης. Είναι προφανές από αυτά τα δύο ότι η απομάκρυση του μέχρι πρότινους Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μονόδρομος και δεν μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Μπέσας είναι πρόεδρος και σε κάποιες επιτροπές. Είναι στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παιδείας, σε κάποια άλλα πρόσωπα του Δήμου, ως μέλος διοικητικών συμβουλίων. Είναι αυτονόητο ότι με αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί να συμμετέχει. Άρα πρέπει να παραιτηθεί και από τη θέση του Δημοτικού ή μάλλον να τεθεί σε αργία, όπως είναι το σωστό, σε πρωτόδικο χρόνο που βρισκόμαστε, και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Αλλά για μένα, επειδή μιλάμε για πολιτική, μιλάμε για ηθική, θα έπρεπε να παραιτηθεί και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου.